Είναι πραγματευτικό όπλο και καλά κάνει και το έχει. Δηλαδή. Είναι πραγματευτικό γιατί, αφού δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν νομίζω. Γιατί αν έχεις μια απόφαση του ελληνικού λαού, έχεις ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι. Αν έχεις μια συμφωνία η οποία είναι ετεροβαρής, η οποία είναι θίγει βασικά σημεία προεκλογικά της κυβέρνησης και δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό, προφανώς θα το θέσεις υπόψη του. Δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει να κόβει τις συντάξεις του κόσμου, να μην εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις και να προκαλεί μια νέα φτωχοποίηση του κόσμου, δεν έχει νόημα η κυβέρνηση. Δεν έχει νόημα. Γιατί αν δεν τόσο, δηλαδή, άμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβούνται το δημοψήφισμα. Όταν... Να μα εξηγήσει, μια και σε βρήκαμε εδώ. Όπως λέγαμε και στο διάλειμμα, αυτοί επιμένουν στη ρήτρα με μηδενικού ελλείμματος. Ναι, δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε. Μισό λεπτό. Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε. Επιμένουν λοιπόν. Αυτοί φτάνουμε σε οριακό σημείο. Σε κάτι τέτοια, για κάτι τέτοια θα πάμε σε δημοψήφισμα. Δεν θα πάμε για λεπτομέρεια. Ωραία, και τι θα πάει η κυβέρνηση λοιπόν θα πει στο δημοψήφισμα. Να σα κόψω τις επικουρικές ή όχι. Θα το δούμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα θα έχει αυτό το δημοσίευμα. Δεν μπορεί να κάνει το δημοσίευμα. Άστο, μπορεί να το βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μπορεί. Αλλά με ποιο νόημα ότι εγώ διαφωνώ να σου κόψω τη συντάξη, αλλά πες με εσύ αν θα τη κόψω ή όχι, ποιο θα είναι το πλαίσιο. Προφανώς δεν θα είναι αυτό. Θα διατυπωθεί. Θα διατυπωθεί καταλήλως, αλλά η ουσία θα είναι αυτή όμως. Δεν θα αναθέσουμε στον κόσμο να μας πει αν θα κόψουμε τη συντάξη του. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Τότε ποιο νόημα θα έχει το δημοψήφισμα. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση δηλαδή έχει δίκιο. Ότι και όποιο ερώτημα και να βάλεις, το τελικό θα είναι ναι στο ευρώ ή όχι στο ευρώ. Όπως και να το διατυπώσεις. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο όντως στα χέρια της κυβέρνησης αυτό με το δημοψήφισμα. Του ταρακουνάει λίγο αυτό, γιατί το δημοψήφισμα ποτέ δεν ξέρει τι θα βγάλει. Όπως ξέρετε. Λοιπόν, και αυτό είναι όλο. Το τελευταίο δημοψήφισμα που έγινε στη Γαλλία το 1995. Ναι. Που ήταν η συνταγματοποίηση ουσιαστικά του νεοφιλελευθερισμού και το χάσανε. Από τότε δεν έχουν ξανακάνει δημοψήφισμα πουθενά. Το τρέμουν. Γι' αυτό σου λέω, τους ανησυχεί και τους ταρακουνάει. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς. Παιδιά, δύο λεφτά. Λίγα να ψηφίσω. 70% του κόσμου θέλει την παραμονή στο ευρώ. Ναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Την Κυριακή, εγώ είδα δημοσκόπηση που λέει 92% δεν θα μου κόψει τη σύνταξη. 91% δεν θα μου πειράξει το μισθό. Μα αυτό λέμε, το ίδιο λέμε τώρα. Δεν πρόκειται να ψηφίσει κανείς. Κόψτε. Μα γιατί το ερώτημα ήταν αυτό. Θέλετε να σκόψετε τη σύνταξη ή όχι. Να κάνουμε συμφωνία ή να μην κάνουμε, θα μπορούσε να ήταν ένα ερώτημα. Βέβαια λοιπόν. Αλλά η συμφωνία θα ξέρουμε τι θα λέει. Να κάνουμε γενικώς ή θέλετε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ωραία, και θα πάει